Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο τον κύριο Στράτο Καλαφατά. Είστε με το σκάφος σας. Πού ακριβώς έχει δοθεί εντολή εκένωσης Γεννάδη και Οτάρη? Πού είστε εσείς στα ανοιχτά, ποιας περιοχής? Γεια σας. Γεια σας. Είμαστε στο Γεννάδη και μόλις λάβαμε εντολή από το λιμεναρχείο. Ναι. Σε λίγη ώρα θα κάνουμε μεταφορές κόσμου. Έρχεται ένα ημερόπλοιο από τη Ρόδο και πιθανότατα θα τα φέρουμε εκεί. Κύριε Καλαφατά, αυτό είναι σοβαρότατη εξέλιξη. Λάβατε εντολή από το λιμεναρχείο να το υπογραμμίσουμε. Ναι, ναι, τώρα. Θα συνδράμετε σε απομάκρυνση διαθαλάσσης ανθρώπων από το Γεννάδη. Ναι, εκεί που βρισκόμασταν απόγευμα. Ναι. Τώρα έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος στην παραλία. Τους βλέπετε? Ναι, ναι, πάρα πολλοί κόσμος. Σε τι απόσταση είστε από την παραλία, κύριε Καλαφατά? Εδώ είμαστε δεμένοι και περιμένουμε. Είστε δεμένοι. Πόσος κόσμος είναι εκεί? Πόσοι έχουν μαζευτεί? Είναι... Τι λέτε? Πόσα 500 παραπάνω. Πολύς κόσμος. Τώρα που έχουμε λιμενικό φως, γιατί δεν υπάρχει κόσμος εδώ πέρα. Ναι, ναι, ναι. Είναι 500 άτομα σίγουρα. Μη σας πω και παραπάνω. 500 άτομα έχουν κατευθυνθεί στην παραλία κοντά σας? Ναι. Πολύς κόσμος. Κύριε Καλαφατά. Έχει ένα ημερόπλοιο από τη Ρόδο. Θα τους μεταφέρουμε, θα κάνουμε μεταφορά. Θα τους μεταφέρετε στον Νικόλαος Χ. Μάλλον, πιθανώς. Πιθανότατα. Πόσα σκάφη ιδιωτικά είστε εκεί πέρα, βλέπετε? Είμαστε τώρα, του συλλόγου έχουμε μείνει 2... Συν κάποιους επαγγελματίες, συν το λιμενικό. Μέσο όρο αριθμό ανθρώπων που μπορεί να μεταφέρει το κάθε σκάφος συμπεριλαμβανομένου του δικού σας, αν μπορείτε, περίπου. Του συλλόγου 20 άτομα την φορά μπορούμε να μεταφέρουμε. Ναι. Των επαγγελματιών. Δεν ξέρω τι δυνατότητα έχουν αυτά τα glass bottom boat. Το δικό σας? 10 και 10. 10 και 10. 20. Και είναι περίπου 500 άνθρωποι κάτω στην παραλία. Ναι, ναι. Μπορείτε να καταλάβετε σε τι κατάσταση είναι? Είναι ανήσυχοι, είναι τουρίστες, είναι ξένοι επισκέπτες? Τι ακριβώς γίνεται? Προσπαθώ να το οπτικοποιήσω. Είναι νύχτα, λογικό. Είναι όλοι με τα κινητά στα χέρια, με τους φακούς. Ναι. Τους φέρανε εδώ πέρα με τα λεωφορεία πιθανότατα. Είμαστε σε αναμονή αυτή τη στιγμή. Από εκεί πέρα δεν είναι πιο εύκολη η εκένωση από την ξηρά? Ρωτάω τώρα γιατί δεν ξέρω την περιοχή. Όχι, γιατί πιθανώς η φωτιά έχει κατέβει στον κεντρικό δρόμο. Έχει κλείσει ο κεντρικός δρόμος. Άρα... Οπότε το νησί έχει κυκοπεί στη μέση πιθανότατα. Άρα είναι αδύνατον ή εξαιρετικά δύσκολο να φύγεις από εκεί, από το οδικό δίκτυο. Εκτός όλο το γύρο του νησιού από την κάτω πλευρά. Καταλάβατε, να συνεχίσετε προς τα κάτω και να πάτε από την Κάμηρο πλευρά. Τι σας είπε το λιμενικό, πότε θα ξεκινήσετε να επιχειρείτε να παραλαμβάνετε κόσμο? Τι σας είπε, περιμένετε τον Νικόλαος Χ δηλαδή? Πιθανότατα, γιατί το ακούσαμε να κατευθύνεται εδώ σε εμάς από το VHF που έχουμε ανοιχτό. Α, πλησιάζει και τον Νικόλαος Χ. Ναι, ναι. Ωστόσο δεν έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα δράσης μέχρι στιγμής? Όχι, είμαστε σε αναμονή, είμαστε έτοιμοι, ναι, να ξεκινήσουμε να μεταφέρουμε κόσμο. Είχατε μεταφέρει κόσμο? Το Νικόλαος Χ, όσο ναι, μπορεί, γιατί είναι και δεν μπορεί να έρθει πολύ κοντά στην παραλία λόγω του βυθίσματος και της παραλίας. Ναι, και εμείς ναι, με τα μικρά σκάφη θα κάνουμε τη μεταφορά. Ναι, θα παραλαμβάνετε ανθρώπους, θα τους μεταφέρετε στο μεγαλύτερο πλοίο, το Νικόλαος Χ. Ακριβώς. Καύσιμα έχετε? Γιατί φαντάζομαι θα κρατήσει αρκετή ώρα αυτή η ιστορία. Το έχουμε σκεφτεί και βάλαμε αρκετά καύσιμα, ευτυχώς. Ότι θα είναι μεγάλη νύχτα. Είναι και σκάφη του λιμενικού εκεί κοντά σας? Ναι, ναι. Πόσα κύριε Καλαφατά? Είναι άλλα 2-3 αυτή τη στιγμή εδώ και τα άλλα κατευθύνθηκαν προς μια άλλη πλευρά, πιο κάτω. Φουσκωτά είναι μεγάλα? Ναι, είναι και μεγάλα και τα πλωτά και όλα. Μπορούν και αυτά να μεταφέρουν ικανό αριθμό ανθρώπων, να φανταστώ. Λογικά, ναι, ναι. Και τα φουσκωτά του λιμενικού. Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούν να προσεγγίσουν την παραλία. Δεν είναι κάποιο μεγάλο σκάφος που να έχει πρόβλημα λόγω βυθίσματος. Ναι, ναι, ναι.
Και πώς γίνεται αυτή η διαδικασία, κύριε Καλαφατά? Προσεγγίζετε εσείς στην παραλία, δεν ναι, ακουμπάτε στην άμμο. Ναι, έρχεται η φλόρη του Φουσκοντού στην παραλία και ανεβάζω έναν-έναν το κόσμο πάνω, κάθονται, το παραλαμβάνει ο καπετάνιος, κάθονται όλοι, 10 άτομα, πάμε, γυρνάμε και να λέμε. Φαντάζομαι δεν είναι και κάτι τόσο εύκολο, ειδικά για κάποιο παιδάκι, για κάποιον μεγαλύτερο σε ηλικία. Εκεί τι γίνεται, τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις που κάποιος δυσκολεύεται να ανέβει? Τους καθησυχάζουμε, γιατί κάποιοι ήταν φοβισμένοι το απόγευμα. Λέμε όλα θα πάνε καλά, με λίγο χαμόγελο, λίγη καλή διάθεση μέσα σε αυτή την κατάσταση, να κάνουμε, να αισθανθούν ασφαλείς οι τουρίστες, να μην φοβηθούν περισσότερο. Εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού, ο κύριος Νίκος Αλεξίου. Γεια σας, κύριε Αλεξίου. Θα γίνει η επιχείρηση εκένωσης διαθαλάσσης για Γενάδη και Κιοτάρη? Στο Γενάδη και στο Κιοτάρη, όπως αναφέρετε, υπάρχει ανάγκη για απεγκλωβισμό. Τα σκάφη του λιμενικού, καθώς και αυτά που έχουν επιταχθεί, τα ιδιωτικά, είναι και στις δύο περιοχές. Και εφόσον χρειαστούν να συνδράμουν πέραν της χερσαίας επιχείρησης απεγκλωβισμού, θα συνδράμουν. Οπότε βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα για να δράσουν. Έχουν ήδη προσεγγίσει τα πρώτα σκάφη τις παραλίες που χρειάζεται και συγκρόνεται ο κόσμος. Ναι. Και αν απαιτηθεί να γίνει εν τέλει ο απαιτητισμός διαθαλάσσης, θα γίνει διαθαλάσσης. Εάν απαιτηθεί, γιατί μας είπανε νωρίτερα πως έχει δοθεί ήδη η εντολή να ξεκινήσουν να παραλαμβάνουν κόσμο. Αυτό σας εξηγώ ότι είμαστε ήδη στην παραλία και κοιτάμε να δούμε εάν θα ξεκινήσει ο απεγκλωβισμός δια θαλάσσης ή θα προτιμηθεί η χερσαία οδός. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση είστε σε απόλυτη ετοιμότητα για να αναλάβετε δράση, κύριε Αλεξίου. Ακριβώς. Έχουμε εικόνα για πόσο κόσμο βρίσκεται εκεί στις παραλίες αυτές? Ο κόσμος, όπως καταλαβαίνετε, συγκεντρώνεται σιγά-σιγά, οπότε το να κάνουμε μια εκτίμηση στη μια παραλία που έχουμε αυτή τη στιγμή εικόνα είναι περίπου 500 άτομα. Και πηγαίνει και τον Νικόλαος Χ, κύριε Αλεξίου? Μεταβαίνουν διάφορα πλωτά, διάφορα σκάφη. Δεν έχει σημασία τώρα να πούμε τα ονόματα. Ένα από αυτά που αναφέρεται είναι και αυτό, ναι. Ναι, άρα οδεύουν, πλέουν προς τα εκεί και μας λέτε πως υπάρχει κόσμος συγκεντρωμένος. Είναι η παραλία στο Γενάδη και το Κιοτάρι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Νίκο Αλεξίου, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Πάμε ξανά στην συνάδελφο την Αρτέμη Δαμάντη για να μας κάνεις ένα μάζεμα, μια συνολική εικόνα, Άρτεμις. Ναι, Μάρκο, αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση απομάκρυνσης των κατοίκων από το Γενάδη και το Κιοτάρι με προορισμό την Νότια Ρόδο προς την Πλημμύρη. Προς την περιοχή, συγγνώμη, Πλημμύρη. Καταλαβαίνουμε ότι γι' αυτό το λόγο βρίσκονται εκεί και τα σκάφη σε επιφυλακή, έτσι ώστε να μεταφέρουν τους κατοίκους. Γιατί όπως μας έλεγαν νωρίτερα και στις συνδέσεις μας, Μάρκο, ουσιαστικά το νησί πλέον έχει χωριστεί στα δύο. Οι κάτοικοι λοιπόν είναι σε επιφυλακή, έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να απεγκλωβιστούν όλοι αυτοί οι κάτοικοι. Είναι σε συνεννόηση όλοι. Συγγνώμη, αυτή τη στιγμή όμως έχουμε τον κύριο Κώστα Θεουλάκη που είναι με το ταχύπλοό του στην περιοχή εκεί και ετοιμάζεται να πάρει κόσμο από το Κιοτάρι. Κύριε Θεουλάκη, τι εικόνα έχετε, πού βρίσκεστε εσείς και πόσος κόσμος είναι απέναντί σας? Κύριε Θεουλάκη, μας ακούτε? Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει καλό σήμα. Πόσοι πολίτες είναι αυτή τη στιγμή, κύριε Θεουλάκη, στην παραλία? Είμαστε πολλοί κόσμος έξω και μόλις έδωσε εντολή των λιμεναρχείων σε ό,τι κάπως υπάρχει στην περιοχή της Λίμνου να έρθει στο δικό μας σημείο για να ξεκινήσουμε να παραλαμβάνουμε τον κόσμο στην παραλία. Ναι, είναι αρκετά άτομα, καταλαβαίνουμε. Είσαστε εκεί για να συνδράμετε και εσείς είστε σε ετοιμότητα, αρχίζουν και μπαίνουν? Όχι, είμαστε σε αναμονή. Θα δώσει εντολή το λιμεναρχείο. Έχονται και άλλα σκάφη. Θα γίνει προφανώς μαζική μεταφορά, θα γίνει. Όχι ένα. Ναι, κύριε Θεουλάκη, αλλά... γεια σας και από μένα ξανά. Πόσα σκάφη είστε εκεί συγκεντρωμένα? Αυτή τη στιγμή είμαστε stand-by δύο σκάφη του Ορδιακού Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών. Έχουμε πάρει εντολή τώρα το λιμεναρχείο να ετοιμαστούμε και έχουμε ακούσει από τον αφήματο ότι έρχεται ό,τι σκάφος υπάρχει στη θαλάσσια περιοχή της Λίμνης, θα έρθει εδώ, στο Γενάδη, για να παραλάβει κόσμο. Άρα μιλάμε για μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση.
Ναι, γιατί έχετε και τον Νικόλαο Σχή που δεν ξέρω τώρα πώς θα το. Αυτό το λιμενάρχιο το ξέρει. Αυτό θα έχει την επιχείρηση. Αυτό θα μας πούμε τι θα κάνουμε. Στο περίπου μπορούμε να κάνουμε μία εκτίμηση και αν έχετε και οπτική επαφή με την παραλία, πόσα άτομα έχουν συγκεντρωθεί? Είναι πολύ ο κόσμος. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα έχει έρθει και έρχεται συνέχεια κόσμος. Δεν μπορώ να δω. Μόνο Πώς έρχεται ο κόσμος αυτός? Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό. Μερικές φορές που με το προβολέα βλέπουμε έξω, έχει πάρα πολύ κόσμο. Τώρα γίνεται stand-by όλοι. Δεν μπορώ να ξέρω. Δεν έχει ρεύμα εδώ. Δεν έχει πλάνο σκοτάδι εδώ πέρα. Η εντολή είναι, για να καταλάβουμε, να είστε σε απόλυτη ετοιμότητα ή να ξεκινήσετε να παραλαμβάνετε κόσμο? Όχι σε ετοιμότητα, γιατί θα παραλάβουμε κόσμο. Είμαστε σε ετοιμότητα αυτή τη στιγμή. Έχονται και άλλα σκάφη. Είστε σε ετοιμότητα για παραλαβή ανθρώπων? Ναι. Πόσο χωράει το σκάφο σας, κύριε Θεολάκη? Τα δύο σκάφη που είμαστε δίπλα του ομίλου είναι ο 10 ο κάθε σκάφος. Αλλά δεν φτάνουν αυτά τα δύο σκάφη. Προφανώς γι' αυτό το λόγο έχουν καλέσει ότι κάπως υπάρχει μέχρι τη Λίμνο. Ναι, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι και πολύς ο κόσμος ο οποίος θα χρειαστεί να απομακρυνθεί δια θαλάσσης. Είναι και νύχτα, ναι, και ναι. Δεν μπορείς να περάσεις το σημείο από τη Λίνδο, δεν μπορείς να το περάσεις εύκολα με το σκαφό σου. Δεν βλέπεις τίποτα, δεν υπάρχει, είναι πάρα πολύ καπνός. Είναι πάρα πολύ καπνός. Κύριε Θεολάκη, τι να πω. Επειδή πρέπει να κλείσω το ναι, 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 σας αποδεσμεύω. Ναι. Και όταν έχετε νεότερα και την ευγενή καλοσύνη να μας τα μεταφέρετε.